Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάπλαση του χώρου πλησίων του Ηρώου Μάκρης. Η σχετική σύμβαση έργου υπογράφηκε από τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και τον εκπρόσωπο της ανάδοχης εταιρείας Ευάγγελο Πατελούδη. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες δεν μεταβάλλουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και έχουν σαν στόχο την αισθητική αναβάθμισή της, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και την ταυτόχρονη οριοθέτηση και δημιουργία θεματικών τμήματων του χώρου. Στο χώρο θα τοποθετηθεί τρία όργανα άθλησης ενηλίκων δωρεά του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μάκρης. Εδώ με τον κύριο Πατελούδη υπογράφει μια σύμβαση διάρκειας 6 μηνών περίπου, προκειμένου να μας παραδώσει έναν νέο χώρο ανάπλασης στην περιοχή της Μάκρης. Έχουμε εντοπίσει το χώρο πέριξ του ηρώων της Μάκρης, μπαίνοντας στην κοινότητα αριστερά, όπου εκεί απομονώνουμε ένα κομμάτι και τοποθετούμε αρχικά μία σειρά από όργανα γυμναστικής. Είναι σε ένα σχήμα τριπλό, είναι μια καρδιά, ένα λουλούδι και ένας κύκλος, όπου εκεί θα μπουν τρία διαφορετικά όργανα γυμναστικής. Τα όργανα γυμναστικής είναι μία προσφορά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών της Μάκρης και αυτόν τον ευχαρίστω ότι είναι σε μία συνεργασία, συνέργεια μεταξύ Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Πολιτιστικού Συλλόγου της κοινότητας της Μάκρης. Στο προβλεπόμενο από τη μελέτη χώρο, όπου υπάρχει παιδική χαρά για μικρά παιδιά, θα γίνει τσιμεντόστρωση με επίστρωση πλακών σχιστόλιθου, καφέ και γκρι χρώματος και επάνω θα τοποθετηθεί ξύλινη πέργολα, η οποία θα προστατεύει κατά τους καλοκαιρινούς κυρίους μήνες τους επισκέπτες. Κάτω από την πέργολα θα τοποθετηθούν ξύλινα καθίσματα, παγκάκια και επίστηλικά δισκουπιδιών. Είναι ανάπλαση χώρου πρασίνου, διότι πέριξ του τετραγωνοποιημένου αυτού χώρου θα τοποθετηθεί καινούργια συστάδα από δέντρα και φυσικό περιβάλλον με εποχιακά έτσι λουλούδια. Η αισθητική αναβάθμιση περιλαμβάνει εκτός από τα γυμναστήρια, τα φυτά και τα δέντρα, την επίστρωση με πλάκες από σχιστόλιθο στο υπόλοιπο της έκτασης του συγκεκριμένου χώρου, όπου εκεί θα στηθεί και μία πέργολα, προκειμένου όπου δεν υπάρχει φυσική σκίαση στη συστάδα αυτή των ξεχωριστών χώρων, να μπορεί να υπάρχει μία τεχνητή σύσταση. Θα μπει και λοιπόν ο εξοπλισμός, κύριε Ιντζέ, έχουμε και παγκάκια που θα μπουν και φωτιστικό που θα μπει και σειρά από καδάκια. Στόχος αυτής της ανάπλασης είναι η απασχόληση των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, ταυτόχρονα με τα μικρά παιδιά που συνοδεύουν στην παιδική χαρά, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος ξεκούρασης αποτελεί ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες χώρο συνάθρησης του κοινού. Θα έχουμε έναν ολοκληρωμένο χώρο αναψυχής και συνάθρησης, τον οποίο ευελπιστώ να τον παραδώσετε πολύ πιο σύντομα από το προβλεπόμενο συμβατικό εξάμεινο, προκειμένου να το χαρούν οι κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο, αλλά και οι επισκέπτες.